Περισσότερα από 70 τεστ πραγματοποιήσε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά του ιού μετά την ανακοίνωση πως γενικό πρόσωπο εργαζόμενου στην υπηρεσία βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο COVID είναι πλέον στην πόρτα μας. Τον έχουμε ζήσει για δεύτερη φορά. Εργαζόμενος στον ΕΦΚΑ? Ναι. Φοβάστε? Ναι. Είχετε καινούριο κρούσμα μέσα στον ΕΦΚΑ? Ναι, συναδέλφου η σύζυγος βγήκε θετική, οπότε έπρεπε να προστατευτούμε γιατί ο συνάδελφος ερχόταν εκείνες τις μέρες στη δουλειά. Και κάνουμε όλοι το τεστ υποχρεωτικά για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους ασφαλισμένους που έρχονται στην αλλαγή. Την Παρασκευή το τμήμα στο οποίο απασχολείται ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παρέμεινε κλειστό, ενώ έγινε και προληπτική απολύμανση. Σαφώς και αυτό που γίνεται τώρα η εχνηλάτηση ώστε να προστατευτούμε και εμείς και οι τόσοι ασφαλισμένοι που έρχονται, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, για να είμαστε και εμείς εντάξει απέναντί τους. Στο μεταξύ, με αφορμή επικοινωνία πολιτών με την Κρήτη TV αναφορικά με κρούσματα που εντοπίζονται σε χωριό της ενδοχώρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, απευθυνθήκαμε στον προϊστάμενο της ΚΟΜΗ Ηρακλείου, ο οποίος μας τόνισε ότι κάθε αναφορά ελέγχεται, ωστόσο παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εντολών Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και ΕΟΔΗ. Με την πρώτη αύξηση των περιστατικών στην Κρήτη, βλέπουμε και μία ορατή ουσιαστική πίεση σε κάποια νοσοκομεία όπως είναι το Βενιζέλιο. Αυτό είναι κάτι που σας προβληματίζει και θέλω να μου απαντήσετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να προβληματίζει και τους πολίτες. Κοιτάξτε, δεν οφείλεται σε έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, διότι στην Κρήτη μπορούμε να αναπτύξουμε μέχρι και 350 κλίνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 89 νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία μας. Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει και έχουμε συζητήσει είναι ότι νοσηλεύουμε στον αριθμό των κλινών που τα ίδια τα νοσοκομεία, μετά από συζήτηση με τα θεσμικά όργανα, μας έχουν δώσει σαν δυνατότητα νοσηλείας. Και δεν θα υπερβούμε αυτού του αριθμού για να δηλώσουμε επιπλέον κλίνες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα νοσοκομεία και για να το πούμε απλά και κατανοητά, εάν ένα νοσοκομείο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, δεν μπορεί να νοσηλεύσει περιστατικό, φυσικά το περιστατικό θα λάβει νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να νοσηλεύσει με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μιλώντας στην Κρήτη TV και ερωτώμενη σχετικά με την απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να εισέρχονται στο κτίριο μόνο με αρνητικό τεστ που θα πραγματοποιούν με δική τους ευθύνη οι συνοδοί ασθενών, έκανε λόγο για αστοχία. Λήφθηκε μία απόφαση η οποία δεν εμπίπτει ακριβώς στο πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Να πούμε όμως ότι σίγουρα. Εσείς συμφωνείτε ως διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μπορμπουδάκη, με αυτή την τακτική της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ? Με αυτή την ανακοίνωση για κόστος στους πολίτες? Συμφωνώ στο να διασφαλίζουμε τις κλινικές μας. Μα το είπαμε και εμείς ότι συμφωνούμε στο να διασφαλίζουμε τις κλινικές. Δεν θα πρέπει να μετακυλίουμε το οικονομικό κόστος στους συνοδούς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την διασφάλιση των κλινικών και των τμήματων. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και με την διοίκηση. Άρα λαφασμένη η απόφαση και η ανακοίνωση για κόστος στους πολίτες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία της απόφασης, είναι στο πλαίσιο του ότι δεν έχει διασφαλιστεί, και αυτό θα διασφαλίσει εγκύκλως, το πού θα γίνεται το τεστ ώστε, και υπό ποιες προϋποθέσεις, με βάση ποιο πρωτόκολλο, ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά ο πολίτης.